Λόγος κάπα του Αγίου Ισάκ του Σύρου, περ του πόσην τιμή έχει η ταπεινοφροσύνη και πόσον ο βαθμός αυτής είναι ανώτερος. Θέλω να ανοίξω το στόμα μου, αδελφοί, και να ομιλήσω περί της υψηλής υποθέσεως της ταπεινοφροσύνης, αλλά φοβούμαι, ως φοβείται εκείνος ο οποίος θέλει να ομιλήσει περί του Θεού δια ανθρωπίνων συλλογισμών. Καθότι η ταπεινοφροσύνη είναι η στολή της θεότητος, επειδή ο Υιός και Λόγος του Θεού και Πατρός εν ανθρωπίσας επί της γης, αυτήν ενεδείχθη και συνενεστράφει με θυμών, και πας ώστις ενεδείθη αυτήν, αυτός τη αληθεία ομοιούται εκείνη, ώστις κατέβει εκ του ιδίου ύψους και εσκέπασε την ιδίαν αυτού δόξα και μεγαλοσύνη δια της ταπεινοφροσύνης ή να μη εκτίσεις καταφλεχτεί. Βλέπουσα την φύση της αυτού θεότητος, διότι εκτίσεις δεν είναι δύνατο να ιδεί αυτόν εάν δεν ελάμβανε μέρος εξ αυτής, αλλά ούτε να ακούσει τους λόγους αυτού πρόσωπον προς πρόσωπον, καθότι ουδέ οι ιοί του Ισραήλ ειδυνήθησαν να ακούσουν τη φωνή αυτού όταν εκ της νεφέλης ελάλησε προς αυτούς. Δια τούτο έλεγον προς τον Μωυσήν, «Ας λαλήσει μετά σου ο Θεός και εσύ», είπε προς ημάς τους λόγους αυτού, «και ας μη λαλήσει προς ημάς ή να μην αποθάνομεν». Πώς λοιπόν εκτίσεις η δύνατο να ειδεί την θείαν φύση, διότι τόσο φοβερά υπήρχε η θεωρία του Θεού, ώστε ο μεσίτης Μωυσής έλεγεν ότι «εν φοβός είμαι και έντρομος, επειδή όταν εφάνει επί του όρου Σινά η δόξα αυτού, όλον το όρος εκαπνίζεται και έτρεμεν από τον φόβον, ώστε και τα θηρία τα οποία επλησίαζουν εις τα κατώτερα μέρη του όρους απέθνισκον. Ο δε λαός των Εβραίων καθαρίσασε αυτόν κατά την εντολή του Μωυσέως, τρεις ημέρας προετοιμάστη ή να γίνει άξιος, άκουσε την φωνή του Θεού και να ειδεί την θεωρίαν αυτού. Αλλά όταν έφτασε ο κόσμος, δεν ειδυνήθη να δεχτεί την θεωρία του φωτός αυτού και τη σφοδρότητα της φωνής των βροντών. Ήδη όμως εξέχε την χάριν αυτούν εις τον κόσμο δια της ιδία αυτού παρουσίας, χωρίς να κατέλθει εις την γην μετασυσμού και πυρός και φωνής φοβεράς, αλλά ως βροχή και πόκον και ως εισταγόν εισταζουσα επί την γην μεθόν μεθαπαλότητος και διάλης μορφής εφάνει συναναστρεφόμενος με θυμών, καλύψας δια του καταπετάσματος της σάρκας την εαυτού μεγαλοσύνη, το οποίον κατασκεύασεν εις αυτόν το θείον αυτού νεύμα εκ του κόλπου της Παρθένου της Θεοτόκου Μαρίας, όπως βλέποντας αυτόν όντα εκ του γένους ημών, μην ταραχθώμε εκ της θεωρίας αυτού. Δια τούτο λοιπόν, πας ως τις φορές την στολήν την οποία ενεδύθη ο κτίστης εις το εκείνου σώμα, αυτόν το Χριστόν ενδύεται, καθότι επεθύμησε να ενδύσει τον έσω άνθρωπο την ομοίωση του Χριστού, διείς εφάνει εις την κτίσιν αυτού και δι' αυτής εις έτη φαίνεται εις του εαυτού δούλους, και αντί του ενδύματος της εξωτερικής τιμής και δόξης εκοσμήθη δι' αυτής. Δια τούτο και ηχοϊκή κτίσεις, όταν βλέπει πάντα άνθρωπον ενδεδειμένον, τούτο το ομοίωμα προσκυνεί αυτόν προς τιμήν του ιδίου αυτού αυτής δεσπότου, τον οποίον είδεν ενδεδειμένον αυτήν και συναναστρεφόμενον με θεαυτής. Διότι ποια κτίσεις δεν ευλαβείται την θεωρία του ταπεινόφρονος, αλλά έως ότου αποκαλυφθεί η δόξα της ταπεινοφροσύνης εις πάντας, υπήρχε ευκαταφρόνητος η θεωρία αυτής και τίτο πλήρης αγιότητος. Ήδη όμως έλαμψεν η μεγαλοσύνη αυτής εις τα μάτια του κόσμου, και κάθε άνθρωπος προστιμά αυτήν όπου και αν φανεί, και δια τούτο του Μεσίτου ηξιώθη η κτίσης να δεχτεί την θεωρία του ιδίου αυτής κτίστου και δημιουργού. Δια τούτο ούτε οι εχθροί της αλήθειας μπορούν να καταφρονήσουν αυτήν, αν και υπάρχει πτωχότερος εκείνος ο οποίος απέκτησε αυτήν, αλλά τιμάται δι' αυτής σαν αφορά εις Στέφανον Πορφύραν.
Τον ταπεινόφρονο άνθρωπο κανείς δεν μισεί ποτέ, ούτε επιπλήττει ούτε καταφρονεί, επειδή αγαπά αυτόν ο δεσπότης αυτού και δια τούτο αγαπάτε παραπάντων. Αυτός αγαπά όλους επίσης και όλοι αγαπούν αυτόν, όλοι επιθυμούν αυτόν και εις πάντα τόπον όπου πλησιάσει ως άγγελον φωτός βλέπουν αυτόν και προσφέρουν εις αυτό ιδιαίτερη τιμή. Και όταν λαλήσει ο σοφός και ο διδάσκαλος, σιωπούν έμπροσθεν αυτού και όλων των ανθρώπων, οι οφθαλμοί προσέχουν το στόμα αυτού και πας άνθρωπος ακούει τους λόγους αυτού και δέχεται αυτούς ως λόγους Θεού. Η βραχυλογία αυτού είναι ως οι άπειροι λόγοι των σοφών. Οι λόγοι αυτού είναι γλυκοί στην ακοή των σοφών υπέρ μέλη και κυρίων και παραπάντων ως Θεός θεωρείται, κάνει διότις υπάρχει και αμαθής κατά τους λόγους και κατά τη θεωρία ευκαταφρόνητος και ευτελής. Ως της λαλή καταφρονητικός κατά του ταπεινόφρονος και δεν λογαριάζει αυτόν ως ζώντα άνθρωπο, αυτός ανοίγει το στόμα αυτού και βλαστημεί κατά του Θεού. Αλλά όσον καταφρονείται εις τους οφθαλμούς του, εφόλης κτίσεως η τιμή αυτού διαμένει πάντοτε και πανταχού. Πλησιάζει ο ταπεινόφθορος εις τα φθοροπιά θηρία και άμα ειδούν αυτόν αμέσως ημερούται οι αγριώτες αυτών και πλησιάζουν αυτόν ως δεσπότην αυτούν και κουνούν τα κεφάλια τους και τα χέρια τους και τα πόδια τους διότι αντιλαμβάνονται εις αυτόν και μυρίζουν την ευωδία την οποία εξέπεμπε ο Αδάμ πρώτης παραβάσεως και όταν ελήφθη τότε εξ ημών πάλιν ο Ιησούς Χριστός δια της παρουσίας αυτού ανανέωσε και έδωκεν αυτό εις ημάς και εμύρισε την ευωδία του γένους των ανθρώπων. Πλησιάζει δε πάλι ο ταπεινόφρον εις τα θανατηφόρα ερπετά και άμα αισθανθούν την χείρα αυτού επάνω εις τα σώματά των απάβει ευθύς η οξύτης και η σκληρότης του θανατηφόρου αυτού πικρότητος και ψηλαφώνται υπ' αυτού ως ακρίδες. Πλησιάζει στους ανθρώπους και προσέχουν εις αυτόν ως εις Κύριον. Και τι λέγω ανθρώπους, αλλά και οι δαίμονες μεθόλης αυτών της φοδρότητος και της πικρίας και μεθόλης της μεγαλαφίας αυτών και του φρονήματος όταν πλησιάσουν στον ταπεινόφρονα γίνονται ως χους και μαραίνεται όλη αυτόν η κακία και καταστρέφονται όλες αυτών οι μηχανές και τα πανουργεύματα αυτών μένουν χωρίς ενέργεια, ανενέργεια. Μέχρι τότε λοιπόν εδείξαμε το μεγαλείο της στιγμής στην οποία έλαβαν παρά Θεού η ταπεινοφροσύνη και τη δύναμη η οποία υπάρχει και κρυμμένη σε αυτήν. Από εδώ και πέρα δε θέλουμε δείξει τι εστί αυτή η ταπείνωση. Τι και πότε ο άνθρωπος αξιούται να δεχτεί αυτήν τελείως. Ας κάνουμε δε διαφορά μεταξύ του ταπεινόφρονου και του αξιοθέντου της αληθούς ταπεινοφροσύνης. Η ταπείνωση είναι κρυπτή κάποια δύναμη την οποία δέχονται οι τέλειοι άγιοι μετά το τέλος όλης της εαυτών πολιτείας και δεν δύναται η δύναμη σε αυτή εις άλλων παρά μόνο εις τους τελείους. Κατά την αρετήν δια της δυνάμεως της Θείας Χάριτος διότι η αρετή περιλαμβάνει εις αυτήν τα πάντα. Δια τούτο δεν μπορεί κανένας από κάθε άνθρωπο απλώς και ως έτυχε να ονομάζει ταπεινόφρονα αλλά μόνο εκείνους οι οποίοι εγένονται άξιοι αυτής της τάξεως περί της οποίας είπαμε. Όχι πας ως της εκφύσεως υπάρχει κόσμιος και ησύχιος ή φρόνιμος και πράος έφτασεν ούτως και στο βαθμό της ταπεινοφροσύνης αλλά ταπεινόφρονα αληθεία είναι και λέγεται εκείνος ο οποίος έχει εις το κρυπτόν άξιον κάτι υπερηφάνειας και δεν υπερηφανεύεται, αλλά ως χώμα βλέπει το χάρισμα και στη διάνοια αυτού, αλλά ούτε εκείνον ονομάζομαι ταπεινόφρονα, ο οποίος δια της ενθυμίσεως των αμαρτημάτων αυτού συντρίβει την αυτού καρδιά και δεν αφήνει το νου αυτού να υπερηφανεύεται και να ταπεινοφρονεί, αν και τούτο το είδος της ταπεινοφροσύνης είναι επενετόν, αλλά επειδή σε αίτη έχει τον λογισμό της υπερηφανίας δεν απέκτησε την τέλεια ταπείνωση. Αλλά προσπαθεί δια μηχανημάτων να προσλάβει αυτήν σε αυτόν και ειδού δεν έχει αυτήν εις αίτη, αλλά θέλει αυτήν και η επομένως ταπεινοφροσύνη δεν είναι εις αίτη δική του. Τέλειος δε ταπεινόφρον είναι εκείνος ο οποίος δεν χρειάζεται να μηχανάται και να εφευρίσκει δια του νοός αυτού αιτίας και να ταπεινοφρονεί, αλλά κατά πάντα τελείους. Τελείως και φυσικώς απέκτησεν αυτήν άνευ κόπου και εδέχτην αυτήν εις αυτόν εις μέγα τι χάρισμα το οποίον υπερέχει πάσαν και
την κτήσιν, αλλά και αυτός θεωρεί τον εαυτό του όσο αμαρτωλόν και ευτελή και ευκαταφρόνητον, και καθώς εκείνος ο οποίος εισήλθε με τα πάση ακριβίας εις τα μυστήρια όλων των πνευματικών φύσεων και υπάρχει τέλειος κατά τη σοφία όλης της κτήσεως, λογίζεται όμως τον εαυτό του ότι δεν ξέρει τίποτε, έτσι και αυτός δεν ταπεινοφρονεί δια μηχανημάτων και αιτιών, αλλά αν κάποιας βίας υπάρχει πραγματικά ταπεινός κατά την καρδία. Αλλά άραγε είναι δυνατόν ποτέ να γίνει άνθρωπος τόσον ταπεινός και να μεταβάλει τόσον την εαυτού φύσην ή όχι, μη διστάσεις καθόλου. Καθότι η δύναμη στην οποία έλαβε εκ των μυστηρίων τελεί πάντα εις αυτόν, καθώσον η δύναμη αυτή προχωρεί εις την εργασία κάθε αρετής. Ταύτην τη δύναμη εδέχτησαν οι μακάριοι Απόστολοι εν είδη πυρός, διά τούτο παρήγγειλεν αυτής ο Σωτήρ να μην αναχωρήσουν από την Ιερουσαλήμ έως ότου ήθελον λάβει δύναμην εξ ύψους. Και η Ιερουσαλήμ μεν είναι αυτή η αρετή δύναμης δε η ταπείνωσης, η εξ ύψους δε δύναμης είναι ο παράκλητος ως της ερμηνεύεται πνεύμα παρακλήσεως, και τούτο είναι εκείνο το οποίο ελέγχθη εις την Θεία Γραφήν περί αυτού, ότι τα μυστήρια εις του ταπεινόφραντας αποκαλύπτονται. Τούτου δε του πνεύματος των αποκαλύψεων, το οποίο δεικνύει τα μυστήρια, μόνο οι ταπεινόφραντες αξιούνται να δεχτούν, και δια τούτο μερικοί από τον Αγίον είπαν ότι η ταπείνωση στελεί την ψυχή δια των θείων θεωριών. Ας μην τολμήσει λοιπόν ουδείς των ανθρώπων να φανταστεί ότι έφτασε στο μέτρο της ταπεινοφροσύνης διότι ενός κατανυκτικού λογισμού ως της εσύ επήλθε εις αυτόν ή σε κάποια περίσταση ή δια ολίγων δακρύων εξελθόντων εξ αυτού ή δια ενός καλού χαρίσματος το οποίο έχει φυσικός ή απέκτησε δια της βίας, διότι εκείνο το οποίο υπάρχει πλήρωμα όλων των μυστηρίων είναι η φύλα και φύλαξ πάσων των αρετών, και ότι δια ολίγων κόπων απέκτησε πάντα τα αυτά τα καλά τα οποία αναφέρομαι ανωτέρω περί τούτου του χαρίσματος. Αλλά εάν κάποιος ενήξε όλα τα πονηρά πνεύματα και δεν διέφυγε αυτό κανένα έργο εκ πάσης αρετής, όπερ να μην έπραξε ή να μην απέκτησε, και αν ενήξε και υπέταξε τα οχυρώματα όλων των εχθρών δαιμόνων και έπειτα αισθάνθη σε αυτόν ότι έλαβε τούτο το χάρισμα της ταπεινώσεως, όταν το Άγιο Πνεύμα συμμαρτυρεί μετά του ιδίου πνεύματος κατά των λόγων του Αποστόλου Παύλου, τότε αυτό βεβαίως είναι η τελειότητα της ταπεινοφροσύνης, και μακάριος εκείνος όσοι απέκτησαν αυτήν, διότι κατά πάσαν ώραν ασπάζεται τον κόλπον του Ιησού Χριστού και αναγκαλίζεται αυτόν νοερός. Εάν δεν τυχόν κάποιος ερωτήσει τι να πράξω, πώς να αποκτήσω την ταπεινοφροσύνη, δια την ως τρόπου να γίνω άξιος να δεχτώ αυτήν, ιδού εγώ βιάζω εαυτόν, και αν νομίζω ότι απέκτησα αυτήν, βλέπω ότι ενάντια σε αυτήν λογισμοί περιστρέφονται εντός της καρδίας μου και εντεύθεν πίπτω πάλι εις απόγνωση. Προς τούτον τον ερωτώντα θέλει αποκριθεί αυτή η ταπεινοφροσύνη έτσι. Είναι αρκετόν εις το μαθητή να γίνει κατά την μάθηση όμοιος με τον διδάσκαλον και εις τον δούλο να γίνει όμοιος με τον Κύριον αυτού. Βλέπε εκείνον ο οποίος όρισε αυτήν και δωρείται αυτό το χάρισμα δια κάποιου τρόπου απέκτησε αυτήν. Γίνου λοιπόν και εσύ όμοιος με αυτόν και θέλεις εύρει αυτήν. Διότι αυτός ο ίδιος είπε, έρχεται ο άρχον του κόσμου τούτου εις την ώρα του θανάτου παντός ανθρώπου και εις εμέ δεν ευρίσκει τίποτε. Βλέπεις πως δια της τελειότητος πασών των αρετών δυνατόν να αποκτήσει τις την ταπείνωση. Ας επιθυμίσουμε και ζηλώσουμε λοιπόν αυτόν ως της είπε τι αυτά. Και πάλιν είπε, οι αλεπούδες έχουν φωλιές και τα πετεινά του ουρανού κατοικήσεις, αλλά ο υιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλείνει την κεφαλή. Και ποιος, ο ποιητής του ορατού και αορατού κόσμου, ώστες έχει και απολαμβάνει δόξα και τιμή και προσκύνηση περί πάντων των Αγίων Ήτινες, εγένοντο τέλειοι στην αρετήν και αγίασαν και τελειώθησαν από Αδάμ μέχρι τη σήμερα. Μετά του Ανάρχου αυτού Πατρός του αποστήλατος αυτών εις τον κόσμο και μετά του Αγίου και Ζωπιού Πνεύματος νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.